σας επί του βιβλίου 1-0. Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι που θέλαμε να πάρουν χρόνο όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θέλαμε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα είχαμε καλή εικόνα. Βγάλαμε αρκετά πράγματα από αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε. Όταν δημιουργούμε τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να τις μετουσιώνουμε και σε γκολ. Θέλουμε δουλειά, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που μας κάνει λίγο πιο αισιόδοξο είναι ότι η ομάδα αρχίζει και παίζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά. Είναι μια ομάδα που θα την έχουμε στον όμιλό μας. Είναι μια νεανική ομάδα, μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες. Είναι βαρύ όνομα και πιερικό για την κατηγορία, μεγάλη ομάδα. Κρατάμε τα θετικά και βελτιώσουμε τα αρνητικά μας. Σας προβληματίζει η αβεβαιότητα για την έναρξη του πρωταθλήματος? Είναι ένα πρόβλημα που προβληματίζει όλο τον κόσμο και την διοίκηση και τους παίκτες και τους προπονητές. Δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό, δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εάν σου πούνε ότι σε μια εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Θα βρεθούμε προτελεσμένων γεγονότων, αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Εμείς έχουμε ένα παιχνίδι του κυπέλου που μεσολαβεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, που νομίζω ότι από αύριο θα ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως πολλοί σας χαρακτηρίζουν τυχερό, γιατί η καθυστέρηση του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία να δουλέψετε και να κάνετε πράγματα την ομάδα. Ναι, σε σχέση με την αρχική. Ναι, είναι όντως ο χρόνος, λειτουργεί υπέρ μας. Όσο καθυστερεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όσο άσχημο και αν ακούγεται αυτό, για εμάς λειτουργεί ευεργετικά, γιατί μας δίνει χρόνο να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο. Θα ήταν πολύ διαφορετικά, όπως και διαφορετική ήταν η ομάδα την περασμένη εβδομάδα, διαφορετική είναι η ομάδα αυτή την εβδομάδα και θεωρώ ότι θα είναι ακόμη καλύτερη η ομάδα όταν θα περάσουν οι μέρες με τριβή μέσα από την δουλειά. Ένα σχόλιο για τη σημερινή φιλική νίκη της ομάδας από την Πυρικό. Είμαι ευχαριστημένος καταρχήν από την νίκη που πετύχαμε και μέσα από τους στόχους της ομάδας θα μπορέσω να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ για να το πετύχει. Κάποια ερώτηση? Είσαι κάτω από 17 και παίζεις σε μια ομάδα Super League 2. Τι θέλεις να πετύχεις με την ομάδα, τουλάχιστον φέτος αρχικά? Να τερματίσουμε όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Το ότι είσαι μικρό σε ηλικία, αυτό σου δημιουργεί άγχος έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάποια πράγματα στην ομάδα? Όχι, μέσα από τη δουλειά και την υπομονή θα προσπαθήσω κι εγώ να ενταχθώ στην δεκάδα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο ένα φιλικό, άλλη μια μέρα δοκιμής με την αγωνία του πότε θα ξεκινήσετε. Πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο? Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να ξεκινήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Περιμέναμε πώς και πώς. Εντάξει, κάθε εμπόδιο για καλό. Το φιλικό αυτό ήταν μια καλή προετοιμασία για το μάτς που έρχεται για το κύπελο. Δείξαμε πολύ καλή εικόνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους συμπαίκτες μου και θεωρώ πως εβδομάδα με τη εβδομάδα βελτιωνόμαστε και το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος, αν και ήρθες φέτος στην ομάδα, έχεις τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής από όλους τους παίκτες στα φιλικά. Ναι. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Πιστεύω τον προπονητής, θέλω να το ανταποδώσω και κάνω ό,τι μπορώ για το καλύτερο της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο ένα φιλικό με την αγωνία που θα ξεκινήσετε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Πολύ δύσκολο και μας έχει γίνει ψυχοφόρο τώρα αυτόν τον καιρό. Περιμένουμε να παίξουμε τώρα το κύπελο την άλλη εβδομάδα και να μπούμε σε μια σειρά. Παρ' όλα αυτά βλέπεις σημάδια βελτίωσης πώς ήταν η ομάδα πριν ένα μήνα με το πώς είναι σήμερα? Σίγουρα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά, από τους προπονητές. Γίνεται κάτι καλό. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, για το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί για το κύπελο έχει πάει καλά. Εντάξει, το κύπελο είναι ένας θεσμός που δεν ξέρεις που θα βγει και που θα τελειώσει. Τώρα για το πρωτάθλημα θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, έτσι κι αλλιώς τα Τρίκαλα ήταν πάντα ανταγωνιστική ομάδα και να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε, να δούμε.